Θες να γίνεις μοντέλο, καταλαβαίνω. Θέλω να γίνω μοντέλο, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πιστεύεις ότι ο Κωνσταντίνος άξιζε να πάρει τον Golden Pass? Το θεώρησα καλύτερο από τον περσινό Golden Pass. Η φωτογραφία της Χρύσας πώς σου φάνηκε? Τη χαρακτήριζα τραγωδία. Ήταν λίγο η κουμπάρα από το χωριό. Βασικά, εμένα η Χρύσα δεν μ' άρεσε από την αρχή σαν κοπέλα. Και το μαλλί πολύ βήτα λαϊκό. Ήταν αρκετά δίκαιη. Γιατί δεν απέδωσε αρκετά καλά στη φωτογράφηση. Ήταν δίκαιο, πιστεύεις, που αποχώρησε η Χρύσα? Αλήθεια, δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο ή όχι. Εγώ περίμενα να φύγει κάποιος άλλος. Ποιος περίμενες να αποχωρήσει? Εγώ περίμενα να αποχωρήσει ο Δήμος, λόγω ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Χάθηκε φουλ και ήμασταν σχεδόν όλοι σίγουροι σε αυτό. Για μένα, ο Δημοσθένης και η Ρασέλη δεν είχαν και την καλύτερη λήψη μπροστά στη Χρύσα. Πιστεύω ότι ένας από τους δύο θα πρέπει να φύγει για τη Χρύσα. Εγώ στη θέση της Χρύσας θα βάζω το Δημοσθένη, καθώς είναι ένα παιδί το οποίο είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν έχει να δώσει ακόμη πολλά, ούτε στο χώρο του modeling. Για μένα δεν είναι χαρακτηριστικά μοντέλου, το έχει πει και ο ίδιος. Δεν θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η αποχώρηση της Χρύσας. Η Χρύσα γενικά είναι ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορεί απλά την κατέβαλε το άγχος εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι έπρεπε να αποχωρήσει ο Δημοσθένη σήμερα. Δεν κάνει σαν μοντέλο απλά. Γιατί τι του λείπει? Θεωρώ ότι του λείπουν όλα. Δεν θεωρώ ότι έχει ούτε την έκφραση, ούτε το πρόσωπο, ούτε το σωματότυπο, ούτε το ύψος για μοντέλο. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Παναγιώτης Αντωνόπουλος δεν έχει καμία εμπειρία με το χώρο. Όπως και εγώ δεν είχα καμία εμπειρία, αλλά ο Αντωνόπουλος μπήκε μέσα και το όσκησε. Ή έχει φαντασία το παιδί. Ο Αντωνόπουλος πώς σου φαίνεται που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το modeling και ξαφνικά τσουπ, βγάζει και μια καλή φωτογραφία. Νομίζω όλοι όσοι ήμασταν στο πλατό εκείνη την ημέρα απλά μας πέσαν τα σαγόνια. Τον φοβάσαι καθόλου τον Ανδρέα? Το μόνο που φοβάμαι σε αυτό το διαγωνισμό, παρότι δεν έχω καμιά πείρα, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Η κοπέλα σου τώρα πώς σε άφησε να έρθει στο GNTM? Κοπελάρα μου, η όμορφη, φυλάκια στο Κατερινάκι μου. Είχαμε λίγο στενοχώριες και τα λοιπά. Αλλά με πιστεύει και εκείνη. Τώρα που θα σε δει γυμνό η Κατερίνα? Ένα σοκ. Θα το πάθει. Έχεις μελετήσει για να έρθεις εδώ ή ήρθες τελείως στα τυφλά? Τα έχω δει όλα τα επεισόδια, οπότε ήξερα που θα έρθω και περίμενα πάρα πολύ να βγει για άντρες. Η συμβίωσή σας στο σπίτι με τα υπόλοιπα παιδιά πώς είναι? Η κουζίνα απλά καλύτερα να μην μπεις ποτέ εκεί γενικά. Γιατί? Γιατί μπορεί να μην βγεις. Έχεις δει κορίτσια, ας πούμε, να φλερτάρουν με τα αγόρια? Η Χρύσα σταμάτησε από την πρώτη μέρα. Δηλαδή? Από πριν μπούμε στο σπίτι, ασχολείται πολύ με τα αγόρια. Μιλάει, κάνει, ράνει, χαχαχού, χαχαχά, ντρίβεται. Δηλαδή ασχολείται πάρα πολύ με αυτό και θεωρώ ότι εκεί το χάνει. Έχεις δει κι άλλα κορίτσια να φλερτάρουν με τα αγόρια? Η Μαρινέλα με τον Ηρακλή έχουν έρθει πιο κοντά, αλλά δεν με απασχολεί. Βασικά δεν τους παρατηρώ, δεν βλέπω κανέναν τους.